Όταν ήμουν μικρός, είχα όνειρο να γίνω δικηγόρος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Στο σχολείο ήμουν πάρα πολύ καλός μαθητής με αριστεία κλπ. Δηλαδή, το καμάρι της οικογένειας ήμουν εγώ. Αλήθεια. Ο αδερφός μου τελικά έγινε δικηγόρος και ασκεί το επάγγελμα. Ήσουν ο πιο δραστικός μες στο σπίτι. Όχι, ήμουν ο πιο υπομονητικός. Πριν μου έλεγες ότι εκτός από το μπάσκετ που σε έχουμε γνωρίσει όλοι, ότι εσύ έχεις σπουδάσει νομική. Ναι, έχω περάσει νομική, δεν έχω τελειώσει. Η οικογένειά μου είναι όλοι πολιτικοποιημένοι και έχουμε γραφείο δικηγορικό. Όπως έλεγε και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, πρώτα το σχολείο για να εκπαιδεύουμε το μυαλό μας. Προσπάθησα πάρα πολύ στη ζωή μου, έκανα πάρα πολύ προπόνηση. Νομίζω ξεπέρασα το όριο ενός μέσου αθλητή και κατάφερα να ξεχωρίσω στο βαθμό που έχω φτάσει αυτή τη στιγμή και να έχω κάνει μια καριέρα 10 χρόνια στην πρώτη κατηγορία και νομίζω είμαι χαρούμενος για αυτά που έχω πετύχει. Την ώρα που παίζετε αγώνα, είστε πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό ή ρίχνετε και κλεφτές ματιές, ας πούμε, στην κερκίδα να δείτε τι ακριβώς γίνεται, ποιος έχει έρθει να σας δει? Είμαι από τους τύπους, πιστεύω, τους ωραίους τύπους αυτούς που θα ρίξουν τη ματιά τους. Ναι, ναι. Θα ρίξουν το χαμογελό τους. Ξέρεις εσύ τι κάνεις, έτσι. Ναι, ναι, μ' αρέσει το παιχνίδι αυτό, μ' αρέσει το φλερτ, δεν είμαι ανοιχτός. Έχεις έρθει ποτέ κοντά στο να σκεφτείς να κάνεις ένα παιδί με μια γυναίκα? Έφτασα κοντά, πέρασα. Ξιστά. Ξιστά, από το πλάι πέρασα. Νιώθω έτοιμος σαν πατέρας γιατί μπορώ να δώσω τη σιγουριά και αυτό που θα χρειάζεται ένα παιδί. Δηλαδή, ναι. Θεωρώ ότι σίγουρα αυτή ήταν η σχέση που εννοούσες πριν που μου έλεγες ότι έχεις φτάσει κοντά σε μια πρόταση γάμου, στο να σκεφτείς το παιδί, ας πούμε, με την Ιωάννα. Ναι, σίγουρα για μένα κιόλας ήταν πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που ήμασταν μαζί. Συνολικά πόσο και καιρό? Την πρώτη και δεύτερη φορά ήμασταν κοντά στα 2 χρόνια με το διάστημα που ήμασταν χωρισμένοι. Δεν μπορούσαμε να σας ξαναδούμε, πιστεύεις? Όχι, όχι. Ο καθένας μας έχει πάρει το δρόμο του. Θεωρείς, ας πούμε, ότι η Ιωάννα του ήταν μια κοπέλα η οποία δίπλα σου ήταν το άλλο σου μισό? Νομίζω ότι ταιριάζαμε γενικά, όχι μόνο εμφανισιακά. Και έβγαζες και πολύ ωραίες φωτογραφίες, Νόντα. Δηλαδή, την απογείωσες την Τούνη το καλοκαίρι με τις υπέροχες φωτογραφίες που την έβγαζες. Έχω πάρει μάστερ σε φωτογράφος. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ένας από τους μεγαλύτερους έρωτες στη ζωή σου που ήταν η Ιωάννα. Πολύ σύντομα παρουσίασε ένα άλλο αγόρι. Δηλαδή αυτό σε πείραξε εσένα. Δεν θεωρώ φυσιολογικά κάποια πράγματα. Συναισθήματα να αλλάζουν τόσο γρήγορα. Αυτά εγώ δεν συμφωνώ. Πιστεύεις ότι γίνονται για κάποιο σκοπό, ας πούμε, τύπου να προκαλέσουν ή δεν θέλω να αφήσω... ας πούμε. Όχι, δεν θέλω να αφήσω υπονοούμενο, ούτε μπορεί. Ο καθένας όπως νιώθει. Αλλά εγώ σαν άνθρωπος δεν θα μπορούσα να προχωρήσω τόσο εύκολα. Δεν θα παρουσίαζα κάτι τόσο εύκολα. Δηλαδή και εγώ με ένα σημείο ζευγάρι να ήμασταν, δεν θα μας βλέπατε ποτέ. Να ήμασταν, αλλά δεν είστε. Δεν ξέρω, αλλά σου λέω και μαζί να ήμασταν, δεν θα βλέπατε πουθενά τίποτα, φωτογραφίες κλπ. Εντάξει, κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, ακούγονται διάφορα. Ξέρω, ναι. Έχω δει διάφορες εκπομπές. Εμένα η δουλειά μου δεν είναι να ασχοληθώ με δημοσιεύματα. Ούτε με απασχολεί αν γράφουν κάτι, ούτε επηρεάζει τη ζωή μου σαν αθλητή στο να γράψουν κάτι. Άρα ούτε επιβεβαιώνεις κάτι, αλλά ούτε και διαψεύδεις. Ναι. Είχε, ας πούμε, κάποιες συστάσεις από την ομάδα σου σχετικά με όλη αυτή την υπερπροβολή επάνω σου? Δεν δέχομαι κάποιος να μου μιλήσει για την προσωπική μου ζωή και για την οικογένειά μου, τον άνθρωπο που έχω επιλέξανε δίπλα μου, αν δεν δώσω κάποιο δικαίωμα που να προσβάλλει το άθλημά μου και την ομάδα μου. Με μια κοπέλα, όταν τελειώνει μια σχέση, τη σβήνεις από το Instagram? Εγώ τη σβήνω, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορώ να μείνω φίλος με μια κοπέλα με την οποία υπήρξα σύντροφος, εραστής.